επαρχέ, αξιότιμοι πρόεδροι και μέλη σωματείων και συλλόγων και φορέων εκπροσώπηση εργοδοτών, αξιότιμοι επιχειρηματίες, φίλοι συνεργάτες, αρτοποιοί ζαχαροκλάστες και καθηγητές, αξιότιμες φίλες και φίλοι, αξιότιμα αντιδήμαρχε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχετε ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα. Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη εκδήλωση που διοργανώνει η σχολή μας, η ΑΝΚΟ, και στοχεύει αποκλειστικά στην παρουσίαση και κατ' επέκταση στην ανάπτυξη τριών βασικών τοπικών προϊόντων. Δεν μπορούσαμε να επεκταθούμε σε πολλά προϊόντα, το νησί μας παράγει αρκετά, αλλά στοχεύουμε σήμερα στην ανάπτυξη τριών βασικών, τα οποία είναι ο άρτος, το ελαιόλαδο και το κρασοτήρι, το τυρί της πόσας. Σήμερα η εκδήλωση όμως είναι πρωτίστως αφιερωμένη στο ψωμί, από ντόπιο σιτάρι, κρυθάρι και ζέα. Η ΖΕΕ είναι το αρχαίο σιτάρι που χάθηκε και ξαναεμφανίζεται τα τελευταία χρόνια. Μπροστά σας ο καθένας σας έχει ένα χάρτη γευσηγνωσίας. Υπάρχει το πρόσφορο, πρώτο απ' όλα, και μετά υπάρχουν τρία διαφορετικά ψωμιά από διαφορετικό προϊόν, από κρυθάρι, από ζέα και από στάρι, από σταρένιο. Επίσης έχουμε τρεις διαφορετικές ποικιλίες ελαιόλαδου, ελιές και κρασοτήρι. Επειδή ο άρτος είναι άμεσα συνυφασμένος και με την θρησκεία μας, σε πολλά σγραφές του χριστιανισμού αναφέρεται ο άρτος, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την εκδήλωση με τον Σεβασμιότατο, να μας περιγράψει αυτή τη συσχέτιση. Αν θέλετε. Θα μιλάω δυνατά, εγώ μιλάω δυνατά. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας συγχαρώ, κύριε Ευσυνά, για την προσπάθεια, τη γενική προσπάθεια, είπε και σήμερα προηγουμένως, ότι μας κάνετε περήφανος, επειδή μπορούν οι άνθρωποι να μαθαίνουν εδώ για τα πράγματα που τους αφορούν και μπορούν οι νέοι μας να βρίσκουν διέξοδο για την προσπάθειά τους να μπουν στο κοινωνικό γίγνεσθε και στην ζωή του τόπου, ακόμα και στα εργασιακά, παίρνοντας εφόδια από τη σχολή σας. Είμαι χαρούμενος που κάνετε μια τέτοια πρωτότυπη εκδήλωση. Βέβαια είναι γνωστά τα πράγματα που ζητάτε να σας πω. Το ψωμί, το κρασί, το λάδι βέβαια είναι δική μας υπόθεση. Δεν είναι υπόθεση ακριβώς της Παλαιστίνης, εκεί δεν είναι σε τόσο μεγάλη ποσότητα. Αλλά το κρασί είναι ο συμβολισμός του αίματος και το ψωμί ο συμβολισμός του σώματος του Χριστού. Είναι πολύ όμορφο να ευλογεί ο ίδιος ο Θεός το δημιούργημά του και πολύ εύκολο επίσης να δείχνει στους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζήσει χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Και επίσης πολύ χαρούμενο για τους ανθρώπους ότι αυτό το φαγητό τους μπορεί να είναι συγχρόνως και το σώμα και το αίμα του ίδιου του Θεού τους, που μπορούν να γίνουν κοινωνίοι μαζί του και να συνεχίζουν τη ζωή τους χωρίς άγχος, χωρίς εγωισμό, αλλά μόνο με αγάπη. Αυτό είναι η ευχαριστία και αυτό είναι η σχέση μας με τον Θεό. Η προσπάθεια να ζήσουμε δηλαδή με αγάπη. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος δίνει ένα πολύ ωραίο συνεκτικό συμβολισμό στη διαδικασία του ψωμιού. Λέει πως το σιτάρι που συνθλίβεται για να γίνει αλεύρι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους και γίνονται ένα σώμα, το ψωμί δηλαδή, και με τον τρόπο αυτό αισθάνονται ενωμένοι και μένουν ενωμένοι. Και επίσης με την ευλογία από την Εκκλησία, κατά την παράδοση που δόθηκε από τον ίδιο τον Χριστό, ενώνονται και με τον ίδιο τον Χριστό και έτσι μέσα σε ένα ψωμί μπορεί να νοηθεί και ο κόσμος, και ο Θεός και η αγάπη όλα μαζί. Και αυτό είναι μια δημιουργία και μια προσπάθεια για συνέχεια. Αυτό βεβαίως το απαξιώσαμε κάποια στιγμή εμείς, γίναμε κάπως
πιο μοντέρνη σε εισαγωγικά, πιο πολιτισμένη σε διπλά εισαγωγικά. Και έτσι θέλουμε να βγάλουμε το ψωμί από τη ζωή μας. Θέλουμε μάλιστα να το αφαιρέσουμε και την συνεκτική ιδιότητα που έχει το πίτουρο και έτσι το κάνουμε πιο λευκό, πιο λευκό, πιο λευκό. Βάζουμε μέσα χημικά για να καταρθώσουμε αυτό. Αλλά όσο βάζουμε χημικά και ξένα πράγματα μέσα στο ψωμί, το αφαιρούμε τη δυνατότητα να μας ζήσει σωστά. Και αυτό μας επαναφέρει πάλι στη βάση της πίστης και στη βάση της παράδοσης και στη βάση της ειλικρίνειας. Η ειλικρίνεια είναι επομένως να είναι το ψωμί μας μαύρο και με πίτουρο και σχέση με τον συνάνθρωπό μας και τον Θεό φανερώνει αυτό. Γι' αυτό ας απομακρυνθούμε λοιπόν από την ωρεοποίηση και ας φτάσουμε στη δυνατότητα να έχουμε μια παρουσία ζωντανή. Για να σας πω αυτό. Θέλετε να σας πω ένα ναι. Όχι για να γελάσετε ακριβώς. Αυτό το έχω μάθει στην κάτω που υπηρετούσε. Όταν επισκέφτηκε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, δεν θα μπορούσε να μπει από την πόρτα, δεν χωράγε. Ήταν ψηλότερος και πολύ εύρωστος. Λοιπόν, όταν ο Πατριάρχης Αθηναγόρας πήγε στην Κάρπαθο, μαζί με τους άλλους ιερείς που τον υποδέχτηκαν, τον υποδέχτηκε και ένας ιερέας, ο οποίος ήταν στις ίδιες περίπου διαστάσεις, ελαφρώς κοντύτερος. Ο Αθηναγόρας, επειδή δεν έβλεπε ποτέ έναν παπά ή έναν άνθρωπο στο ίδιο ύψος και στην ίδια διάσταση με αυτόν, όταν είδε εκείνο τον ιερέα, ενθουσιάστηκε. Α, πάτερ μου, του λέει, τον αγκάλιασε, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω, σου εύχομαι να ζήσεις 100 χρόνια. Πάγωσε αμέσως ο ιερέας και του λέει, συγγνώμη Παναγιώτα, για ποιο λόγο με έφτασε να ζήσω 100 χρόνια. Με ενδύνεται, με ταΐζεται ή με ποτίζεται. Ενοχλήθηκε ο Αθηναγόρας. Γιατί το λες αυτό, του λέει, και μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είμαι 99 και μισό. Πόσο είσαι, του λέει, 99 και μισό. Βγάζει την ταυτότητα, παπάς. Ο κάλος ο Πατριάρχης λέει, εύχομαι να ζήσεις 120 χρόνια. Και έζησε 119. Λοιπόν, ρώτησα εγώ τους συγγενείς του που μου έλεγαν την ιστορία αυτή, τι έτρωγε ο Πατριάρχης. Και μου είπαν, έμενε σε ένα αγροτόσπιτο. Και όταν τελείωνε τη λειτουργία και πήγαινε σπίτι του, γιατί λειτουργούσε ακόμα μέχρι που πέθανε, ήταν μόνιμα αναμένο εκεί τον τζάκι, γιατί δεν είχαν άλλο τρόπο να μαγειρεύουν παρά μόνο τον τζάκι με την παπαδιά του. Και έφεσε το καφερό και έφτιαχνε ένα δεντρολίβανο. Ροζμαρί το λέω. Και έφεσε ένα μεγάλο γέλινο ποτήρι, το δεντρολίβανο μέχρι τη μέση. Και το άφηνε και όταν ήταν χλιαρό, αλλά λίγο χλιαρό. Έβαζε δύο δάχτυλα λάδι και δύο δάχτυλα κρασί. Έπαιρνε το ψωμί που είχε πουλήσει η παπαγιά του μόνο το σιτάρι και το πίτουρο, το φρυγάνιζε στο τζάκι, το βούταγε και αυτό ήταν το γεύμα του και τα χρόνια του 129. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. 119.